Φίλες και φίλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής, του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα του Πέμπτου Ομίλου, καλησπέρα σας σε ακόμη μια διαδικτυακή συνέντευξη, αυτή τη φορά με τον τερματοφύλακα του Πανθηραϊκού, τον Διαμαντή Ζουντό, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Διαμαντή, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που αποδέχεσαι την πρόσκληση. Καλησπέρα, Διαμαντή. Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, Διαμαντή, είσαι και εσύ στην ιδιαίτερη πατρίδα στην Εύβοια. Να πούμε στον κόσμο ότι σαν χόμπι έχεις το κυνήγι, γιατί είσαι τερματοφύλακας αλλά κυνηγάς κιόλας. Πώς είναι οι μέρες της καραντίνας, μπερδεύτηκα κι εγώ. Της καραντίνας, περνάει κι αυτό. Εδώ στην Εύβοια, κοίταξε, τηρούν όλα τα μέτρα ο κόσμος. Τα μέτρα της κυβέρνησης, εγώ πιστεύω προσωπικά, έτσι, είναι μια πολύ καλά σε σχέση με άλλα κράτη. Έχουν προλάβει την κατάσταση νωρίς. Και εδώ ο κόσμος είναι συνετισμένος και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί πολύ ο κόσμος, τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, τα απολύτως απαραίτητα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ναι, για το γεγονός αυτό, γιατί είμαστε και λίγο δύσκολοι άνθρωποι εδώ στην Εύβοια. Γιατί το λες αυτό, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Είμαστε λίγο δύσκολοι γενικά. Να σε ρωτήσω, πώς έχει επηρεάσει όλο αυτό προσωπικά εσένα και τους ποδοσφαιριστές γενικότερα? Σίγουρα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο, και μόνο για εμάς τους αθλητές και τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους. Σίγουρα είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στον πλανήτη. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά και για ένα αθλητή, να μένει εκτός προπονήσεων με την ομάδα. Γιατί ό,τι και να κάνεις μόνος σου, όσο και να ασκηθείς μόνος σου, δεν είναι το ίδιο. Ειδικά για εμάς τους τερματοφύλακες, ακόμη περισσότερο είναι πολύ πιο δύσκολο από έναν παίχτη που αγωνίζεται σε κάποια άλλη θέση της δεκάδας. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να εξασκηθούμε. Σίγουρα με έχει επηρεάσει. Σίγουρα ετοιμάζομαι όσο μπορώ να κρατηθώ σε μια αλφα φόρμα. Μου είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όσο τι μπορώ, κάνω και στο σπίτι και τις ώρες που μου επιτρέπουν να βγαίνω έξω, πάω να τρέξω λίγο, τα βάρη μου, αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οι εντολές του Δημήτρη, του Λόντου, του γυμναστή σας και του προπονητή του κ. Παπαμαθιάκη, ποιες είναι, Διαμαντή? Οι εντολές τους είναι να μείνουμε σε μια φόρμα όσο δυνατόν καλύτερη μπορούμε, γιατί είμαστε επαγγελματίες, αθλητές, έτσι, και πρώτα το κάνουμε για μας. Και μετά για τους ανθρώπους που μας πληρώνουν και μας στηρίζουν, έτσι, όλοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Μιλάμε τακτικά, δεν θα πω καθημερινά, μιλάμε τακτικά, γιατί και οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους και τις οικογένειές τους. Και έχουμε ένα στάνταρ πρόγραμμα, το οποίο ακολουθάμε. Στο Πανθηραϊκό, Διαμαντή, τι έχει αλλάξει τις περιόδους που έχεις περάσει το 16-17, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος το καλοκαίρι που πήγες στην ομάδα? Τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα από την πρώτη φορά που πήγες? Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν και στην πρώτη θητεία του κ. Παπαμαθιάκη στην ομάδα το 2016. Στην πρώτη χρονιά που ο Πανθηραϊκός ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όλο το πλάνο, η διοίκηση, ο προπονητής και γενικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ προς το θετικό. Οι άνθρωποι κινούνται πιο πολύ επαγγελματικά πλέον. Και αυτό είναι ιδιαίτερα χαρούμενο για όλα τα παιδιά που παίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο και θέλουν να παίρνουν λεφτά μέσα από αυτό. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν χάνει ευρώ, το τονίζω. Εντάξει, μπορεί να καθυστερούν λίγο οι άνθρωποι να μας πληρώνουν, αλλά δεν έχουμε χάσει ευρώ. Έχουμε σχεδόν 3 χρόνια στην ομάδα, δεν έχω χάσει ευρώ. Να το λέμε, γιατί, Κυριάκο, ξέρεις πολύ καλά ότι ο ποδοσφαιριστής πονάει στην τσέπη, έτσι. Και είναι δύσκολες οι εποχές. Και σε άλλα πράγματα, ας πούμε, και στο φαγητό μας και σε πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Από μια νησιώτικη ομάδα, έτσι, που ήταν στις αρχές, είχε τα προβλήματά της, κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Σε όλα τα πράγματα. Επειδή μιλάμε πάρα πολύ για τη διοίκηση, θέλουμε να μας κάνεις ένα σχόλιο για ένα πρόσωπο που από δικό του θέλω δεν θέλει να συμμετέχει ενεργά, και όχι να συμμετέχει ενεργά, συγγνώμη για την έκφραση, να φαίνεται
στους πρώτους διοικούντες για τον Ποθητό Μενδελινό να μας κάνεις ένα σχόλιο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά υπερβολικά τον Πανθηναϊκό. Θα μιλήσω γιατί τι να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας άγιος άνθρωπος. Είναι οικογενειάρχης, σωστός, μας βλέπει σαν παιδιά του. Την ομάδα την έχει πάνω από το σπίτι του. Όσοι άνθρωποι τον ξέρουν προσωπικά, δεν έχουν λόγια, αστάζουν μέλη για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και δεν θέλω να φανούν τα λόγια μου έτσι κάπως. Όσοι και οι συμπαίκτες μου τα ίδια θα σας πούνε και όλος ο κόσμος Σαντορίνης, εκτός του ποδοσφαίρου, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι γνωστός, δεν θέλει να φαίνεται, έτσι όπως είπες και εσύ. Κρατάει χαμηλούς τόνους. Αυτό δεν πάβει όμως να τον κάνει το πιο θερμό φίλαθλο. Γιατί είναι φίλαθλος και αγαπάει την ομάδα περισσότερο από τον καθένα, νομίζω, στο νησί. Διαμαντίστε, ευχαριστημένη την πορεία σας. Τι στόχο είχατε θέσει από την αρχή της σεζόν και αν θεωρείς ότι είστε μέσα στο πλάνο? Κοίταξε να δεις, όπως είχα πει και στην προηγούμενη δήλωση που είχαμε κάνει, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν βαθμολογικά υψηλότερα. Έχουν στερηθεί κάποιοι βαθμοί στην ομάδα μας με διάφορους τρόπους, έτσι, δεν θα κάτσω να το σχολιάσω αυτό. Φταίμε και εμείς, φταίνε και άλλοι παράγοντες. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε μέσα στο πλάνο. Το πλάνο ήταν κάτι πιο ψηλά από αυτό που είμαστε τώρα, από αυτό που ήμασταν όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, κάναμε και μια καλή προσπάθεια και από το καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τη γενική συγκομιδή των βαθμών, αλλά εντάξει, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε ο κ. Παπαματιάκης, θεωρείς ότι ωφέλησε την ομάδα? Κάπου είχαμε χάσει, σίγουρα προς το καλύτερο. Αν και το πλάνο του κ. Σιλεβίστα το καλοκαίρι ήταν ο πρωταθλητισμός, έτσι, όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα, έχουμε ένα καλό σύνολο παιχτών, αλλά πιστεύω ότι κάπου το χάσαμε. Και πιστεύω ότι ο ερχομός του κ. Παπανθεάκη μας συνέτησε και έφερε ξανά το πλάνο του επαγγελματισμού, έτσι, λίγο περισσότερο στην ομάδα. Και πιστεύω, ναι, ότι 100% άλλαξε το πλάνο της ομάδας. Πώς περνάει η μέρα ενός ποδοσφαιριστής στη Σαντορίνη, Διαμαντή? Εκτός από την προπόνηση που είναι πρωινή, αν δεν κάνω λάθος, και με διορθώνεις. Εντάξει, προφανώς θα συναντηθείτε και με κάποιους συμπαίχτες σας να πιείτε κάποιο καφέ. Τι μπορεί να κάνει ένας ποδοσφαιριστής στη Σαντορίνη? Και το λέμε αυτό για να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά που ίσως το καλοκαίρι μετακινηθούν στον Πανθηναϊκό είτε σε κάποια άλλη ομάδα του νησιού. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχει δύο γυμναστήρια, τρία, τα οποία μπορείς να πας να αθληθείς εκτός του χώρου του γηπέδου. Έτσι. Εμείς έχουμε την ευχέρεια, πηγαίνουμε σε γυμναστήριο που συνεργάζεται με την ομάδα μας στο Μάινα. Είναι κοντά στο γήπεδό μας, στα 200 μέτρα. Η ομάδα έχει σαν συμβόλαιο μια έτσι, επικοινωνία με το γυμναστήριο. Είναι ανοιχτό για μας. Οτιδήποτε θέλουμε, πηγαίνουμε εκεί. Τώρα, πέρα από τον καφέ και τις βόλτες που εννοείται ότι κάνουμε στο νησί, έχει πολύ ωραία μέρη να πας να κάτσεις, να ηρεμήσεις. Ο χειμώνας βέβαια είναι δύσκολος, γιατί μπορεί να είναι νησί, αλλά είναι, για να το κάνω πιο λιανά, είναι σαν να είσαι σε επαρχιακή πόλη, έτσι κομμόπολη. Οπότε είναι κλειστή κοινωνία. Ο κόσμος όμως είναι ζεστός. Με τους ποδοσφαιριστές μας προσέχουν ιδιαίτερα. Και με τα κορίτσια του βολέι, σαν αθλητές έχουμε, πώς να το πω, άλλο κύρος εισαγωγικά. Σίγουρα είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί εύκολα ένας ποδοσφαιριστής να περάσει το χειμώνα του. Με διάφορους τρόπους. Κάνουμε παρέα μεταξύ μας πάρα πολύ. Και αυτό μας βοηθάει και σαν ομάδες. Και εμάς και το Καμάρι και τον Πύργο και όλες τις ομάδες του νησιού. Είμαστε δεμένοι. Ναι, εσύ ειδικά έχει ένα δέσμευμα με το νησί, γιατί σε παρακολουθώ. Έχω και εγώ φίλους κάτω στη Σαντορίνη και είσαι ένα αγαπητό πρόσωπο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, μήπως ο Παθηραϊκός θα έπρεπε να έχει κάνει το βήμα παραπάνω, καθώς αρκετά χρόνια πλέον στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.
θα λέγανε, και έχει φτάσει πολύ κοντά, δεν την έχει εκμεταλλευτεί. Ποια είναι η προσωπική σου άποψη περί αυτού? Κοίταξε, σίγουρα ο Παθηναϊκός διαθέτει μια διοίκηση η οποία είναι οικονομικά δυνατή, έτσι, αλλά δεν είναι αυτός ο παράγοντας για να ανέβεις κατηγορία. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, όπως δεν έχει ένα γήπεδο η Σαντορίνη να τηρεί τις προδιαγραφές. Έτσι. Σιγά σιγά πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα το βελτιώσουν αυτό και όταν είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα παραπάνω θα το κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται σκόπιμα το βήμα παραπάνω. Γιατί δεν είναι έτοιμοι. Πιστεύω όταν, επειδή τους ξέρω και προσωπικά, όταν είναι έτοιμοι να κάνουν ένα βήμα παραπάνω θα το κάνουν. Γιατί μπορούν να το κάνουν. Εσύ που ζεις στο νησί τόσο κοντά και γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα, είσαι υπέρ του να γίνει μια ομάδα στο νησί? Νομίζεις ότι μπορεί είμαι να υπέρ, γίνει αυτό? Είμαι υπέρ, εγώ είμαι υπέρ των υγιών σωματείων. Αν είναι να γίνει ένα σωματείο το οποίο να είναι ποδοσφαιρικά άρρωστο, δεν το θέλω. Αν είναι να γίνει μια σωστή κίνηση, συγκροτημένη με βάσεις, με σωστούς ανθρώπους, ναι, εννοείται πως θα είμαι 100% ικανοποιημένος από κάτι τέτοιο. Γιατί οι άνθρωποι στη Σαντορίνη αγαπάνε το ποδοσφαίρο. Μπορεί να το αγαπάνε μερικοί με λάθος τρόπο, αλλά το αγαπάνε πάρα πολύ και βελτιώνονται. Και κάθε χρόνο είναι καλύτεροι, πολύ καλύτεροι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μαθαίνουν από τα λάθη τους, τα βελτιώνουν και προχωράνε. Σωστά. Διαμαντή, ποιος είναι το πειραχτήρι στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια? Το πειραχτήρι, έχουμε 2-3. Αν θες να μας πεις και κάποια πλάκα που έχει γίνει... Έχουν γίνει πολλά τώρα. Πειραχτήρι, καλό. Είναι ο Κόντι, ο Γιάννης. Είναι ο Μανολάκης ο νομικός, είναι ύπουλος αυτός βέβαια, κάνει καλές πλακές. Όχι, έχουμε καλό κλίμα, πάλι Γιώργος, ο Λούκας, ο Περιάλης, έχουμε καλά παιδιά, ο Μαναριώτης. Έχουμε καλό κλίμα. Είναι καλό το κλίμα στην ομάδα, ήθελα να σε ρωτήσω και περί αυτού. Ναι. Ναι. Είστε εκεί που παίζετε και αρκετά χρόνια μαζί. Ναι, εντάξει, δεν έχει να λέει και τα παιδιά που έχουν έρθει πρόσφατα στην ομάδα έχουν δεθεί πάρα πολύ γρήγορα στο σύνολο, όπως ο Παντελής Αντωνιάδης, είναι εξαιρετικό παιδί. Από τα καλύτερα, έχουμε πολύ καλό κλίμα, ειδικά μέσα στα αποδυτήρια. Είμαστε δεμένοι και γι' αυτό προχωράμε. Πέμπτος όμιλος, Διαμαντή, δύσκολος όμιλος. Έχεις αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες. Θεωρείς ότι οι ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά είναι σαφώς πιο ισχυρές σε σχέση με τους άλλους ομίλους? Κοίταξε, Κυριακό, δεν έχω αγωνιστεί στους υπόλοιπους ομίλους. Από ό,τι βλέπω και η δυναμική έτσι, του πέμπτου ομίλου και με βάση τα γκολ και βαθμολογικά, είναι ο πιο δυνατός όμιλος, θα έλεγα. Έτσι. Και οι ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά και των νησιών των Κυκλάδων, έτσι που βρισκόμαστε κι εμείς, είναι πολύ ισχυρές αγωνιστικά. Με αφορμή αυτή την μπάζα που μου κάνεις, Γεματή, πώς αισθάνεσαι που ανήκεις σε ένα νομό που οι δύο ομάδες από τις τρεις πρωταγωνιστούν, γιατί ο Πανθηναϊκός έχει μια πολύ ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια και η άνομερά, η γνώμη μου είναι ότι αν ήταν πιο συνεπής σε κάποια κρίσιμα μάτς θα μπορούσε να έχει παραμείνει στην κατηγορία. Πώς αισθάνεσαι δηλαδή που η ομάδα που ανήκεις βρίσκεται σε ένα νομό που δείχνει μια βελτίωση το ποδόσφαιρο? Είμαι πολύ χαρούμενος. Το ζήσα από την πρώτη χρονιά το 2016 που είμαι στον Πανθηναϊκό. Και οι υπόλοιπες ομάδες κάνανε κινήσεις. Από τότε φτιάχνανε κάποιες βάσεις για να είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν στις κατηγορίες. Και το Καμάρι και ο Παναξιακός και η Σύρος, αν θυμάμαι καλά. Κάνανε καλές προσπάθειες. Άσχετα αν δεν κατέληξαν κάπου. Όπως το Καμάρι τώρα, πέρσι έκανε καλή χρονιά. Και πρόπερσι που ανέβηκε. Και πέρσι και φέτος. Είναι πολύ ανταγωνιστικό και δεν το συζητώ. Είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Έτσι, έχει πολύ καλή ομάδα. Θα μιλήσω λίγο για την άνω μερά. Εγώ θα πω κάτι, επειδή αγωνίστηκα στο γήπεδο τους φέτος. Αν είχαν ένα οποιοδήποτε άλλο γήπεδο στο νησί, επειδή το έπαιξα το γήπεδο, πιστεύω θα είχαν σωθεί πολύ νωρίς. Είναι πολύ δύσκολο το γήπεδο και καιρικά και αγωνιστικά. Ενώ έχει πολύ καλή ομάδα η άνω μερά. Προσωπική μου άποψη, έτσι, να παρεξηγηθούμε.
Διαμαντή, παιδιά που έχεις συνεπάρξει ως συμπαίκτης και στον Ατρόμητο και γενικότερα στις άλλες ομάδες εκτός του Πανθηναϊκού, σε ρωτούν για τις ομάδες αυτές, τους ενδιαφέρει δηλαδή να αφήσουν τη σιγουριά σε εισαγωγικά του σπιτιού τους για να πάνε σε ένα νησιώτικο σωματείο. Φυσικά, φυσικά μου γίνονται ερωτήσεις κάθε χρόνο. Και εγώ τους λέω αυτά που πρέπει να τους πω, έτσι, όλα, όσα πρέπει να μάθουν. Θα πω ένα παράδειγμα που δεν νομίζω και να έχει πρόβλημα κιόλας, είναι και καλός μου φίλος, με τον Παναγιώτο Σιμιτζή. Ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Στον Ατρόμητο, έτσι. Στον Ατρόμητο, ναι, και μετά ως αντίπαλοι. Όταν ήταν να έρθει στο Καμάρι, με πήρε κατευθείαν τηλέφωνο και με ρώτησε. Πώς είναι στο νησί, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί. Δηλαδή, με ρωτάνε, ναι, συνέχεια. Και Κότς, εμένα και τα άλλα παιδιά, επειδή με φαντάζομαι. συγχωρείς, Διαμαντή, σε είπα κότς, ίσως το εύχομαι να γίνεις προπονητής τα επόμενα χρόνια τερματοφυλάκων ή Είμαι αντρικής μικρός ομάδας. ακόμα. Επειδή ο κόσμος που δεν μένει στη Σαντορίνη δεν το γνωρίζει, με τους ποδοσφαιριστές της Στέλλας, του Πύργου ή με κάποια άλλα παιδιά συναντιέστε να πιείτε ένα καφέ, να συζητήσετε, να κάνετε έτσι μια βόλτα στο νησί, ή υπάρχει αυτό κλισέ ότι θα πρέπει να είμαστε κοντά μόνο με τους συμπαίκτες μας. Κοίταξε, τη φιλία νομίζω ότι δεν μπορεί να την περιορίσει κανείς. Είναι από τα πιο δυνατά συναισθήματα στη ζωή. Και όχι, δεν υπάρχει αυτό το κλισέ, να το πούμε έτσι. Είμαστε ελεύθεροι για τις κινήσεις μας, είμαστε υπεύθυνα άτομα, έτσι. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα πάνω στο νησί. Τώρα, εγώ, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα που μίλησα πριν για τον Παναγιώτη. Τι να μου πει κάποιος, γιατί μιλάς με τον Παναγιώτη που τον ξέρω από μικρό παιδί. Πρώτη μου προπόνηση στον Ατρόμητο, με πήγε ο πατέρας του στο γήπεδο. Πήγαμε Δεν μαζί. ξέρω Ας το... βέβαια αν μιλάτε όταν πηγαίνετε για καφέ, γιατί ο Μιλά. Παναγιώτης δεν μιλάει και πολύ. Ναι, ισχύει. Όχι, μαζί μου είναι ανοιχτός. Σπύρο, επειδή εσύ έχεις ζήσει περισσότερα χρόνια το Πανθηναϊκό από μένα, θέλουμε να κάνεις εσύ αυτή την ερώτηση στον Διαμαντή για την γυναίκα που βρίσκεται καθημερινά στο γήπεδο του Πανθηναϊκού και επιμελείται τους ποδοσφαιριστές και σίγουρα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά όλων των ποδοσφαιριστών. Η κυρία Άννα, βέβαια, η οποία μορφή για τον Παθηραϊκό, έτσι, συνυφασμένο το είναι της με όλη την ομάδα. Σαν μητέρα σας, θα έλεγα, πως είναι η κυρία Άννα, έτσι. Μπορείτε να το πείτε, νομίζω. Έτσι είναι. Είναι έτσι ακριβώς. Παθηναϊκός είναι ισούται με την κυρία Κάνω Άννα. λάθος ότι κάποιοι τη φωνάζουν και μαμά. Εγώ τη φωνάζω μαμά. Μάνα τη λέω. Εγώ ναι. Εγώ και άλλα παιδιά. Ναι, και άλλα παιδιά τη φωνάζω μαμά γιατί μας μαγειρεύει, μας πλένει τα ρούχα, σκουπίζει τα αποδυτήρια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχεις Ό,τι όλες τις μπορείτε να δυνάμεις. φανταστείτε. Πραγματικά. Πραγματικά, τι να πούμε και για αυτό το άτομο. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση σε σένα και ήθελα να σε ρωτήσω αφού πάμε σε αυτό το κομμάτι της συνέντευξης είναι ότι έχεις σχέση το νησί με όλες τις ομάδες, δηλαδή και με πολλά πρόσωπα από τη Θήλα. Έχεις πολύ κοντινή σχέση, δηλαδή είσαι πολύ αγαπητό πρόσωπο και μάλιστα και πριν τα ντέρμπι των δύο ομάδων, το έχω ζήσει και αυτό, γίνεται πλακίτσα, όμορφη, σε πολύ καλό επίπεδο και τα λοιπά. Κοίταξε, αδερφέ μου, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους άνθρωπους του Καμαρίου, ούτε του Πύργου, ούτε του Καρτεράδου, ούτε με καμία ομάδα έτσι. Και στον Πεντόμιλο και στο νησί και σε κανέναν όμιλο. Έτσι. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Τώρα, αν κάποιοι έχουν κόμπλεξ, να το πούμε γι' αυτό, με το εγώ, αν θα μιλήσω τώρα με το Φίτρο που είναι κολλητός μου ή θα μιλήσω τώρα με το Νταντί, ας πούμε, που με ξέρει 4 χρόνια. Εμένα δεν με απασχολεί, να σου πει ούτε με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω μια αλφα σχέση με όλους τους ανθρώπους, να μην δημιουργώ θέματα και να μην έρχομαι σε παρεξηγήσεις με κανέναν. Έτσι. Και να κάνω τη δουλειά μου. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου. Και φυσικά κάνουμε και πλάκα, φυσικά μιλάμε. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Είμαστε ένα χωριό Σαντορίνη. Πες μου έτσι δύο-τρεις στιγμές που σου έχουν μείνει όλα αυτά τα χρόνια με τον Παθηναϊκό. Μου είχε μείνει από την πρώτη χρονιά το ντέρμπι με τον Ιωνικό μέσα στην έδρα μας. Εκεί μου. Το 1-0. Και ο Πατζαρίδης Το εκεί ήταν. 1-0. Το 1-0, ναι, ήταν πολύ, πολύ δυνατό παιχνίδι. Με τον Η πρώτη Εργοτέλη. ήττα του Είναι Ιωνικού, στιγμές. έτσι, στο πρωτάθλημα. Ναι, η πρώτη ήταν του Ιωνικού.
με τον Εργοτέλη. Μου έχουν μείνει, έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Το η κύπελλο Μαρτίνα, στη Σύρο πέρσι. να θίξω ένα ζήτημα που καίει τους ποδοσφαιριστές. Κεφάλαιο μάνατζερ, θεωρείς ότι υπάρχουν αξιόλογοι μάνατζερ στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, στη ΓΑΜΑ Εθνική? Κοίταξε, Κυριάκο, τώρα σε αυτό το, σε αυτή την ερώτηση που μου κάνεις δεν μπορώ να σου απαντήσω 100%. Γιατί έχω καιρό να ασχοληθώ έτσι, ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Έχεις να ασχοληθείς καιρό επειδή έχεις κάποια εμπειρία κακή, άσχημη ή απλά... Όχι. Δεν έτυχε. Όχι. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι για κάποιον άνθρωπο ή να θίξω ένα θέμα που δεν έχω άποψη. Πώς ήταν τα χρόνια στον Ατρόμητο? Δεν ξέρω, ήσουν ισόκλειστος στο Μαζαράκι. Ναι. Δεν ξέρω, ναι, δεν ναι, ξέρω ναι, τι ναι. Πεις, έτσι τα χρόνια στον Ατρόμητο, σε μια φουρνιά με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Γενικότερα, να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον τρόπο λειτουργίας του Ατρόμητου και πώς είναι να δουλεύει ένα παιδί να φεύγει από τον τόπο του, να πηγαίνει στην Αθήνα για να ακολουθήσει το όνειρό του. Είναι δύσκολο να φύγεις από το σπίτι σου. Εγώ έφυγα πολύ μικρός. Ήμουνα 13 χρονών. Τάκλησα στην Αθήνα. 13 Ιουλίου ξεκινήσαμε την προετοιμασία στα γενέθλιά μου. 13 ήμουν εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να φεύγει ένα παιδί από το σπίτι του σε τέτοια ηλικία. Όμως είναι ένα όνειρο ζωής, το οποίο σε συζήτηση με την οικογένεια, έτσι, γιατί σε τέτοια ηλικία η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο, είναι όνειρο ζωής. Και αν θες να τα ακολουθήσεις, πρέπει να κάνεις το βήμα και άσε είσαι μικρός. Περάσαμε όμορφα χρόνια στον Ατρόμητο, με πολύ καλά παιδιά, με πολύ καλούς παίχτες, με πολύ καλό υλικό, με πολύ καλές εγκαταστάσεις και ανθρώπους που μας προσέχανε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο ήταν δίπλα μας. Θα πω για τον κύριο Αποστόλου, για τον κύριο Μιχαλέτο που έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, για τον κύριο Σημεωνίδη. Ήταν κοντά μας και οι προπονητές που είχα, ο κύριος Ρίζος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Μάρκος ο Δήμος, όλοι οι προπονητές που είχα στον Ατρόμητο. Ήταν κοντά μας 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι θέλαμε. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το σχολείο του Ατρομητού. Είναι ένα σχολείο ποδοσφαιρικό το οποίο για μένα είναι από τα καλύτερα της Ελλάδας και όχι μόνο για μένα. Και φαίνεται, έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως είναι ο Δημητράκης Ολυμιός και άλλα παιδιά, ο Βασίλης ο Μπάρκας και πολλά άλλα παιδιά που αγωνίζονται στις μεγάλες κατηγορίες. Λατράνης, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί παίχτες. Πολύ καλές αναμνήσεις, Κυριακό. Από το πέρασμά μου στον Ατρόμητο. Ήταν και μια ηλικία έτσι, πολύ, πολύ ιδιαίτερη εφηβεία, την οποία την πέρασα πάρα πολύ καλά στην Αθήνα που ήμουνα, μακριά από το σπίτι μου. Οι πιτσιρικάδες του Πανθυραϊκού, τα παιδιά όπως ο Κορμίδας και κάποιοι άλλοι, ο Βαμβακούς, πώς συμπεριφέρονται στις προπονήσεις? Θεωρείς ότι τους ανήκει το μέλλον, μπορούν να έχουν κάποια στιγμή μια θέση στο βασικό σχήμα του Πανθυραϊκού? Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ο Άγγελος έχει παίξει δύο παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική και ο Βαμβακούσης έχει παίξει ένα με το Φωστήρα, έτσι. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τα παιδιά καθημερινά, βέβαια οι ώρες που κάνουμε προπόνηση, 11.30 ώρα έχουν σχολείο, όποτε την χάνει να βρίσκονται στις προπονήσεις ομάδας, είναι πολύ σοβαρά παιδιά και οι δύο. Και όσα παιδιά ανεβαίνουν από τις ακαδημίες, και αυτό θέλω να το θίξω το θέμα, Κυριακό. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις υποδομές του Πανθυραϊκού. Πολύ υπεύθυνη δουλειά και είναι και άλλα παιδιά που έρχονται. Πιστεύω τα έχετε παρακολουθήσει και ο Σπύρος ιδιαίτερα. Και στις μεικτές ομάδες των Κυκλάδων. Γιατί μ' αρέσει να κάθομαι να βλέπω τους μικρούς παίχτες. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις υποδομές. Και τα παιδιά πάνω απ' όλα είναι πολύ καλά παιδιά σαν άνθρωποι και μετά πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, με έχουν πάρει καλές αρχές, έχουν διδαχθεί το ποδόσφαιρο από προπονητές που το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Πολύ άσχημα. Σίγουρα, σίγουρα. Όπως είναι ο κύριος Κρεμίδας και ο κύριος Τσοβάρας. Σίγουρα, ο σίγουρα. Ο Άκης από την Playland παρέχει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος, προκειμένου ο Πανθυραϊκός να αποκτήσει έμψυχο υλικό. Και θα έλεγα ότι γίνεται καταπληκτική δουλειά και ο Πανθυραϊκός είναι τυχερός που έχει αυτούς τους συνεργάτες, γιατί είναι συνεργάτες ουσιαστικά του Πανθυραϊκού. Είναι πολύ τυχερός ο Πανθυραϊκός που έχει τέτοιους συνεργάτες στις υποδομές. Γιατί τα παιδιά πρώτα στις ακαδημίες πρέπει να γίνονται καλοί άνθρωποι και μετά καλοί ποδοσφαιριστές. Για μένα. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά θα παίξουν.
Μακάρι, μακάρι και όλοι το ευελπιστούμε αυτό. Είναι πολύ καλοί παίχτες. Ειδικά ο Βαμβακούς, από την προσωπική μου άποψη, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί είναι ένα παιδί 14 χρονών και στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν συγκρίνουμε τώρα τις προπονήσεις με το παιχνίδι. Μπήκε μέσα στο φωστήρα σε μια τέτοια έδρα καυτή και έβαζε τα πόδια του στη φωτιά. Όντως. Μπήκε πολύ δυνατά, πολύ δυνατός. Διαμαντή, τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο έτσι, για τον κορονοϊό? Μας το είπες και στην αρχή. Έρχονται οι δικοί μας λένε δύσκολες μέρες. Εσύ, ποιο είναι το μήνυμά σου? Να το κάνω το μια μήνυμά ερώτηση μου είναι υπομονή. Πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Γιατί αυτή, να υποθέσω, είναι η τελευταία ερώτηση για τον κορονοϊό. Θέλω να μου πεις τρεις-τέσσερις τους πιο δύσκολους επιθετικούς της κατηγορίας φέτος που έχεις αντιμετωπίσει. Θα πω δύο επιθετικούς και ένα εξτρέμ. Θα ξεκινήσω με το Extreme, ο οποίος είναι ο Ηλιάδης, που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το παιδί. Είναι πολύ ταχύς και πολύ δυνατό παιδί και έχει δυνατά λακτίσματα στην μπάλα, πολύ δυνατό σουτ. Και θα μιλήσω τώρα και για δύο παιδιά τα οποία αγωνίζονται, τι να πούμε τώρα. Έχουν αμέτρητες συμμετοχές, ειδικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα μιλήσω για τον Δημήτρη τον Βέρμπη και τον Μαρουκάκη, οι οποίοι για μένα από επιλογή τους παίζουν ΓΑΜΑ Εθνική, το ξέρουν και οι ίδιοι. Τέτοια φόρ δεν υπάρχουν ούτε σε ομάδες αλφαεθνικής. Και το ξέρει καλά όλος ο κόσμος. Δηλαδή, όταν αυτοί έχουν την μπάλα, προβληματίζει. Εντάξει, τώρα, τι θα κάνουν. Τώρα ειδικά ο Βέρμπις δεν ξέρει τώρα από πού θα σου έρθει. Εντάξει, ένα σπουδαίο επιθετικό που. Σίγουρα. Οπότε, ναι. Είμαι λίγο πιο κινητικός όταν έχουν αυτή την μπάλα. Επικίνδυνα φόρ, ναι. Ωραία. Και Κυριάκο, με την καθιερωμένη ερώτηση, δυστυχώς. Το μήνυμα του Διαμαντή Ζωντού για την πανδημία του κορονοϊού, καθώς βρισκόμαστε ακόμα σύμφωνα με τους ειδικούς στην αρχή, τι θα πρέπει η Διαμαντή, σύμφωνα με σένα και από αυτά που ακούς, να προσέχει ο κόσμος? Πιστεύω ότι τα μέτρα που έχει βάλει η κυβέρνηση βαίνουν καλώς. Για μένα και θα έπρεπε να ήταν λίγο ακόμα πιο αυστηρά, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο ασυνέτιστοι σαν λαός, είμαστε δύσκολος λαός και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρά. Όμως θέλω να πω στον κόσμο προσοχή σε ό,τι και αν κάνει, όχι πολλές κινήσεις, καθημερινή υγιεινή, έτσι, τα χέρια μας όσο περισσότερο μπορούμε και υπομονή. Υπομονή. Το μεγαλύτερο όπλο του ανθρώπου είναι υπομονή. Αν δεν έχεις υπομονή, ειδικά σε δύσκολες καταστάσεις όπως η εποχή που ζούμε, δεν κάνεις τίποτα. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, υπομονή, το ξαναλέω. Διαμαντή, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε να σε δούμε όχι μόνο εσένα, αλλά όλους μας πάλι μακάρι, μακάρι. Να ανταμώσουμε στα γήπεδα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Διαμαντή. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.